Μιλήστε. Τι να πούμε, όχι εσύ. Εγώ τι να πω, εγώ παιδιά το διασκεδάζω πάρα πολύ. Α, εγώ τι να σας πω, εγώ περνάω τέλεια. Να μιλήσω. Μίλησε. Σίγουρα, μην με κόψετε. Σταμάτα, Μαρία. Βλέπω το ύφος σου από την αρχή. Σε παρακαλώ, πρόσεξε τι θα πεις. Μην ανησυχείς, θα είσαι και στο νούμερο 2. Ποιο 2? Στο δεύτερο επεισόδιο τώρα. Α, στο δεύτερο επεισόδιο θα είμαι έτσι κι αλλιώς. Παξίλο, κοριτσάκι μου, είσαι νικήτρια. Ναι, όχι, πάρ' το πόφαση. Είμαι νικήτρια. Ήταν πάρα πολύ καλό. Yes, ήταν ωραίες. Πρώτα απ' όλα αυτό δεν ήταν Dancing with the Stars. Τι ήταν? Γιατί δεν είδαμε και τόσους πολλούς stars. Εντάξει, για να δούμε stars πρέπει να δούμε το Ρουβά, τη Βίστη, Μενεγάκη, αυτοί δεν θα πάνε να χορέψουν. Ας το σκεφτόντουσαν, τότε να μην κάνανε νούμερο 5. Μα τι εννοείς, αφού κάνανε νούμερο 4. Συγγνώμη, αλλά και στα προηγούμενα Dancing with the Stars είχαμε stars. Ποιους είχαμε κάνει stars? Τώρα δεν έχουμε, ρε παιδιά. Ποιους είχαμε πέσει? Μα όταν ξεκίνησε, ποιους είχαμε? Ποιον ήτανε? Η Μανολίδου τότε που ήτανε στην ώρα, δεν ήτανε star τότε. Συγγνώμη, ήτανε παρουσιάστρια του Αντένα και έκανε τη στιγμή της αλήθειας και ήταν ένα πολύ συζητημένο πρόσωπο. Ωραία, δηλαδή θέλουμε να πούμε ότι το Dancing with the Stars δεν είχε ποτέ stars. Δεν είχε stars. Α, εντάξει, τότε βλέπουμε λάθος show. Τότε δεν καταλαβαίνω γιατί βγαίνουμε και λέμε Dancing with the Stars. Ας πούμε Dancing with the Unthinkable Stars. Μισό λεπτό. Όλοι λέμε ότι stars στην Ελλάδα τους δεν υπάρχουν. Stars. Κάτσε, Μάκη μου, κάτσε. Λέμε ότι stars στην Ελλάδα δεν υπάρχουν. Παίρνουμε ένα concept από την Αμερική όπου υπάρχουν πραγματικοί stars γιατί κάνουν παγκόσμια καριέρα. Και παίρνουμε τον τίτλο και τον φέρνουμε στην Ελλάδα και με τα πρόσωπα, τα διάσημα τα οποία συζητάμε και μας αρέσουν. Ποια διάσημα? Ποια δεν είναι, ποιον δεν ξέρεις? Νομίζω ότι αυτό το Dancing with the Stars είχε τους λιγότερο γνωστούς. Δηλαδή όταν έβλεπα στην τηλεόραση μου και έλεγα τώρα ποιος είναι αυτός ή ποια είναι αυτή. Ωραία. Ή γιατί πρέπει να είναι σε ένα πρόγραμμα που λέγεται Dancing with the Stars. Και δεν το λέω αυτό υποτιμώντας κανέναν από τους συμμετέχοντες. Γιατί θέλει κότσια για να πας σε ένα τέτοιο σόου. Δεν θα μπορούσα να πάω ποτέ σε ένα τέτοιο σόου. Έχει πάρα πολλή δουλειά, έχει πάρα πολλές πρόβες, έχει πάρα πολύ. Σου τρώει πολύ χρόνο και πολύ ενέργεια από τη ζωή σου. Mm-hmm. Άρα, εγώ επικροτώ όλους αυτούς που είναι εκεί. Ναι. Αλλά μην το λέμε και Dancing with the Stars, γιατί νομίζω ότι το νούμερο 5 έχει τους λιγότερους σε σχέση με τα προηγούμενα. Okay. Νομίζω. Εσύ ποιον star Έλληνα δηλαδή, θα ήθελες να δεις? Δηλαδή, η Μαρία, άλλο πιο γνωστό πρόσωπο τηλεοπτικό, δεν είδα. Τηλεοπτικό πρόσωπο. Ποιο άλλο τηλεοπτικό πιο πρόσωπο, πιο γνωστό στην Μαρία? Είδαμε τραγουδιστές, είδαμε ηθοποιούς. Ποιος είναι ο στάρ από τους τραγουδιστές? Μα γιατί πρέπει, δεν υπάρχουν και ποιο, stars. Και φέτος είδα και περισσότερους που τους είχα ξαναδεί σε άλλα shows. Ποιο? Δηλαδή σαν αυτό να έχουμε 4-5 γνωστούς που έχουν πάει και αλλού. Δηλαδή την, και η, πώς τη λένε, η Ελισάβετ Σπανού ήταν πάλι αλλού. Α, ήταν σε ένα άλλο show. Στο Just the Two of Us. Στο Just the Two of Us. Και ο Ισαΐας Ματιάμπα όμως που νίκησε πέρσι ήταν και στο Just the Two of Us, του Μέγκα πριν 2 χρόνια. Αυτό θέλω να πω. Άρα ότι είναι δηλαδή όλοι γύρω-γύρω-γύρω, είναι 10 άνθρωποι γύρω-γύρω που ανακυκλώνονται από το ένα στο άλλο. Δεν είναι showbiz αυτό, παιδιά, συγγνώμη. Μα τι είναι, στην Ελλάδα όχι, βρισκόμαστε, Μάκη, δεν είμαστε στο LA. Όχι, αλλά δεν είναι showbiz αυτό. Και τέλος πάντων, ένα show που είναι λαμπερό και φαντασμαγορικό, σαν αυτό το Dancing που είδαμε χτες. Που στην παραγωγή κάνουν καλή δουλειά οι άνθρωποι. Ήταν λαμπερό. Μα είναι ένα πολύ φαντασμαγορικό σόου. Η παραγωγή είναι εξαιρετική. Δεν είναι πολύ καλή παραγωγή. Ωραία. Άρα θα πρέπει να είχε, θεωρώ, πιο τρανταχτά, πιο λαμπέρα πρόσωπα και ονόματα. Ωραία. Πες μου ένα πρόσωπο. Δηλαδή τραγουδιστές, περίμενε. Όχι, δεν αυτή τη στιγμή και θες να τον δεις την Κυριακή. Δεν ξέρω, δεν έχω μπει στη διαδικασία να σκεφτώ. Ποιο? Αλλά ο Μαρτάκης, ας πούμε, που βλέπω τώρα στα πλάνα, όταν συμμετείχε σε ένα σόου, ήτανε. Ήτανε στάρο Μαρτάκης. Εντάξει, ρε παιδιά, δεν ήτανε και. Ήτανε τώρα δεν κάνει να πόνο, δεν κάνει να συγκρίνω κάτι. Ήτανε στάρ η γογό μας Προκώστα, ήτανε στάρ η Μαθήλδη Μαγκύρα. Η Μαθήλδη δεν ήτανε. Είναι στάρ η Μαθήλδη Μαγκύρα. Εντάξει. Ωραία, πες μου, τότε γιατί καθόμαστε και βλέπουμε αυτά τα προγράμματα. Θα μου πεις για το κοινό. Βέβαια, για να πούμε την αλήθεια, το κοινό δεν το είδε το πρόγραμμα. Γιατί ήταν η πιο κλιαρή η πρεμιέρα. Συγγνώμη, είχαμε και έναν αγώνα απέναντι. Είχαμε τον αγώνα. Και τα λέμε τα πράγματα. Αλλά και το school που δεν το έχω αναφέρει καθόλου. Ναι. Μια χαρά τα κράτησε τα νουμεράκια του. Αλλά νομίζω, παιδιά, school. Μπροστά πέρασε. Έτσι, είναι για πρεμιέρα. Μπροστά πέρασε, γιατί ήταν πρεμιέρα. Γιατί μας τρελαίνετε. Φαντάζομαι ότι αν δεν περνούσε και μπροστά σήμερα θα κλαίγανε με μαύρες πλερέζες στον αντένα. Αλλά η διαφορά ήταν πολύ μικρή. Δηλαδή. Πόσες φωνάδες ήταν? Δεν θυμάμαι, αλλά ήταν κάτω. Να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί 5, 6, 7, 100, λάθος, αν δεν κάνω λάθος, το dancing κάθε φορά ξεκινάει χιλιαράκι όσο πάει. Πέρυσι είχε κάνει 40. Όχι, δεν είχε κάνει 40. Δεν έχουμε αυτά τα νούμερα. Πρεμιέρα. Έχουμε χρόνια να δούμε 40 σε Just the Two of Us. Το dancing έκανε 40. Μόνο το voice έκανε 40. Το voice έκανε 60.
Ναι, το αυτό Voice, θέλω να σου πω. Το Voice, ας πούμε, που αναφέρατε, ήταν ένα πολύ λαμπερό σοου όσον αφορά τους, την Κριτική Επιτροπή. Μα ήταν και πρώτη του χρονιά, λες. Δηλαδή ήταν ο Ρέμος, ήταν η Βανδί, εκεί ναι, να πούμε. Μα ήταν η πρώτη του χρονιά. Γι' αυτό πρέπει να τα αλλάξουν λιγάκι. Είναι άλλο να πεις ένα μεγάλο όνομα, έλα να χορέψεις, και άλλο να πεις έλα να είσαι μόνιμα στην Κριτική Επιτροπή. Είναι πολύ διαφορετικό το ένα από το άλλο. Και αυτή η Κριτική Επιτροπή όμως είναι λίγο πιο κλιαρή από την Κριτική Επιτροπή του Voice. Μα είναι τελείως διαφορετική, παιδάκι μου. Είναι τελείως διαφορετική. Έχεις τον κύριο